Γεια σας, είμαστε στη γειτονιά, μένουμε σπίτι, εποχές κορονοϊού, αλλά δεν μένουμε άπραγοι. Σήμερα είναι μαζί μας η συνεργάτηδά μας η Ελίνα Μαξούρα, Business and Life Coach, και ο κύριος Τσάτσος Θεόδωρος, ψυχολόγος. Ελίνα, το θέμα μας σήμερα είναι η επικοινωνία στις μέρες του κορονοϊού, έτσι. Έτσι, και όχι μόνο. Η επικοινωνία είναι το α και το ω όλων, αλλά ειδικά σήμερα είναι κάτι αναγκαίο που μας απασχολεί, μας προβληματίζει, σκεφτόμαστε πώς. Ακριβώς. Οπότε, για κάνε μας τα δικά σου, για πες μας πώς, τι, μαζί με τον Θοδωρή βέβαια. Ωραία. Σκέφτηκα να ξεκινήσουμε λίγο να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί η επικοινωνία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και έχει πολλές πτυχές και αφορά όλους και διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά να ξεκινήσουμε τα πράγματα σε μια απλή βάση και να πούμε έναν απλό ορισμό για να συμφωνήσουμε όλοι ότι όταν λέμε επικοινωνία εννοούμε το ίδιο. Εγώ μιλάω για κάτι απλό και κάτι καθημερινό, την απλή μορφή όπου αλληλεπιδρούμε και μεταφέρουμε ή ανταλλάσσουμε διάφορα μηνύματα. Έναν απλό ορισμό. Μια μορφή αλληλεπίδρασης όπου μεταφέρονται μηνύματα. Σίγουρα είναι μια διαδικασία που απαιτεί δύο μέρη, είτε αυτό είναι δύο άνθρωποι, είτε δύο ομάδες, είτε άνθρωπος και ομάδα ή αντίστροφα, και έχει μια συγκεκριμένη ροή. Θοδωρή, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι εδώ. Θέλω να δείξω και ένα σχεδιάγραμμα, αν μπορώ να μοιράσω την οθόνη, να δείξουμε ένα σχεδιάγραμμα, τον κύκλο της επικοινωνίας, και ίσως πάνω σε αυτό να συζητήσουμε. Ναι, αμέ. Ωραία, κάτσε, γιατί δεν το ξέρω αυτό πώς γίνεται. Μισό λεπτό. Θεωρώ ότι το βλέπετε. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η επικοινωνία αποτυπωμένη σε ένα σχεδιάγραμμα. Υπάρχει ένας πομπός, ο άνθρωπος που θέλει να μεταφέρει το μήνυμα. Αυτός ο άνθρωπος κωδικοποιεί. Κωδικοποίηση είναι μια εργασία νοητική. Σκέφτεται και αποφασίζει πώς θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Κάνει τη μετάδοση αυτού του μηνύματος, χρησιμοποιώντας λέξεις, εικόνες, σχέδια, ήχους, τρόπο. Χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα κανάλια, που μπορεί να είναι το μήνυμα, μπορεί να είναι γραπτό, μπορεί να είναι διαπροσωπικό, μπορεί να είναι με τηλεπικοινωνία, καλή ώρα. Και από την άλλη έχουμε το δέκτη, ο οποίος αντιλαμβάνεται το μήνυμα, το αποκωδικοποιεί, το κατανοεί αυτός με τα δικά του φίλτρα. Και στο τέλος γίνεται ένας έλεγχος, μια ανατροφοδότηση, δηλαδή η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή, από το δέκτη προς τον πομπό για να επιβεβαιώσει ότι όντως το κατάλαβε. Και παρατηρούμε ότι έχουμε μια αποστολή μηνύματος, μια ανατροφοδότηση και στη μέση υπάρχουν κάποιοι θόρυβοι. Αυτός είναι ο κύκλος επικοινωνίας. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που λέμε «Γεια σου, τι κάνεις?» και ο άλλος απαντάει «Καλά, ευχαριστώ» ή οτιδήποτε άλλο. Σταματάω λοιπόν αυτή ήταν η διαφάνεια και ίσως να αξίζει να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Ναι, αμέ. Βεβαίως. Θοδωρή, τι λες? Εγώ συμπληρωματικά σε όλα αυτά που είπες, γιατί το συζητάμε όλο αυτό, γιατί προφανώς οτιδήποτε υπάρχει και θέλουμε, ό,τι έχει να κάνει με στόχους, ό,τι έχει να κάνει με οτιδήποτε επιδιώκει καθένας από εμάς, περιλαμβάνει άλλους ανθρώπους και μεταξύ εμάς και των άλλων προφανώς είναι η επικοινωνία. Οπότε η επικοινωνία είναι κομβική, καταλυτική και καθοριστική σε οτιδήποτε ο καθένας θέλει να πετύχει, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις σχέσεις του ή με τη δουλειά του ή με οποιοδήποτε τομέα. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να συμβεί χωρίς τη λειτουργική επικοινωνία. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Η επικοινωνία, συμφωνώ απόλυτα και πρώτη φορά το είδα εγώ έτσι σε ένα αποτυπωμένο, σε ένα σχεδιάγραμμα, να το πω έτσι. Πολύ εύστοχο, πράγματι. Αυτή τη στιγμή όμως η επικοινωνία έχει διαταραχθεί. Πώς γίνεται η επικοινωνία αυτή τη στιγμή και πώς μπορεί να γίνει με σωστό τρόπο προκειμένου, ή μάλλον να ρωτήσω κάτι άλλο πριν. Ο θόρυβος τι είναι? Πολύ ωραία. Οι θόρυβοι είναι τα εμπόδια που υπάρχουν στην επικοινωνία. Τα εμπόδια μπορεί να είναι φυσικά ένας πραγματικός εξωτερικός φυσικός θόρυβος,
σκεφτείτε να προσπαθούμε να μιλήσουμε σε ένα κεντρικό λεωφορείοδρομο, όπου κάπου χάνεται ένα κομμάτι της πληροφορίας. Αλλά τα εμπόδια είναι πολλά. Θα μπορούσε να είναι πολύ βασικό κριτήριο, παίζει, μάλλον να πριν πω αυτό να πω το εξής, ότι ο στόχος της επικοινωνίας είναι να μεταφέρει γνώσεις, ιδέες, συναισθήματα, πληροφορίες. Ο πομπός προσπαθεί να μεταφέρει πληροφορίες, γνώσεις, συναισθήματα στο δέκτη και κατ' επέκταση και σε τελική ανάλυση προσπαθεί να του προκαλέσει μια κατάσταση, μια συμπεριφορά. Στα λέω αυτά, στα μεταφέρω, αλλά αυτό αλλάζει και την κατάστασή σου. Είτε είναι ο καθηγητής που μιλάει σε έναν μαθητή και εκείνη την ώρα του μεταφέρει γνώση και του αλλάζει την επίγνωση. Είτε είμαστε, για οποιοδήποτε παράδειγμα και να βάλουμε, η διαδικασία της επικοινωνίας έχει και αυτό το στόχο, έχει την επιρροή δηλαδή. Υπάρχει μεταφορά κάποιων πραγμάτων και τελικά η επιρροή. Ο στόχος είναι να βάλω το δέκτη σε διαδικασία να επηρεάσω την κατάστασή του. Θοδωρή. Ακριβώς αυτό. Και πάνω σε αυτό υπάρχει ο θόρυβος, γιατί ο καθένας από εμάς ακούει μέσα από διάφορα φίλτρα τα μηνύματα που δέχεται. Συναισθηματικά φίλτρα, γνωσιακά φίλτρα, δηλαδή το μήνυμα περνάει. Δεν είναι ότι ακούς από κάποιον ένα μήνυμα και απλά λαμβάνεις αυτό που σου λέει. Μπορεί να υπάρχει θόρυβος επειδή αυτός ο οποίος σου το λέει δεν είναι μια πηγή που εσένα σε ενδιαφέρει να ακούσεις. Ή μπορεί να είναι μια πηγή που εσένα σου ενδιαφέρει πάρα πολύ έντονα να ακούσεις, άρα ό,τι και να σου πει δεν το κρίνεις, αλλά δίνεις σημασία παραπάνω σε αυτό που σου το λέει. Ή μπορεί να είναι μια πηγή στην οποία εσύ. Με το μήνυμα που λέει, έχεις διάφορα φίλτρα αντιληπτικά που δεν θέλεις να περάσει να πεις ένα αντίθετο μήνυμα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι θόρυβοι υπάρχουν και διαταράσσουν την επικοινωνία. Δεν είναι απαραίτητα μόνο στον τρόπο που θα μεταφέρει κάποιος το μήνυμα, είναι και στο πόσο άλλος ο δέκτης θα το προσλάβει. Μετά, μέσα από ποια φίλτρα θα το προσλάβει και πώς θα τελικά θα φτάσει. Ακριβώς. Δηλαδή, σίγουρα παίζει ρόλο ο τρόπος που μεταφέρουμε ένα μήνυμα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η κωδικοποίηση που κάνουμε, δηλαδή οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε, ο τρόπος, η ένταση, το χρώμα, στη φωνή μας, όλα αυτά παίζουν ρόλο σε αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε. Όπως παίζει ρόλο και ποια ώρα θα πάνω το πω το άλλο, γιατί δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες να μεταφέρεις ένα μήνυμα. Οπότε ένας θόρυβος μπορεί να είναι και το κακό timing, η ακατάλληλη ώρα για να πεις αυτό που θέλεις να πεις. Αυτό που ο Θοδωρής είναι νομίζω το νούμερο ένα, ο βαθμός αρεσκίας του πομπού από τον δέκτη. Δηλαδή, ο δέκτης πόσο πολύ συμπαθεί ή εκτιμεί τον πομπό. Η αξιοπιστία δηλαδή και το κύρος είναι πολύ σημαντικά για να δεχτούμε αυτό που ακούμε. Σκεφτείτε ότι αυτό έχει γίνει πείρα μας στο Πανεπιστήμιο. Μαζέψανε τους φοιτητές στην Αμερική σε μία αίθουσα, βάλανε έναν πολύ διακεκριμένο καθηγητή να τους περιγράψει ως επιστημονική ανακάλυψη μια απίστευτη βλακεία. Αυτοί το πίστεψαν κατά 90% και 70% το διέδωσαν. Δηλαδή, όταν βγήκαν από εκεί, από αυτό το 90%, το 70% αυτών το διέδωσε σαν γνώση καινούρια. Αντίστοιχα, έβαλαν έναν άλλον καθηγητή, όχι τόσο γνωστό, επίσης του Πανεπιστημίου, ο οποίος ανακοίνωσε μια πραγματική επιστημονική ανακάλυψη, το οποίο ούτε την πίστεψαν, ούτε τη διέδωσαν. Άρα, το κύρος και η αξιοπιστία του πομπού παίζει μεγάλο ρόλο στην επικοινωνία. Και φυσικά, εμπόδια μπορεί να είναι η πολιτισμική διαφορά. Και το πιο βασικό είναι το φιλτράρισμα, το να μιλάμε την ίδια γλώσσα ή να έχουμε τις ίδιες εμπειρίες και να ερμηνεύουμε με τον ίδιο τρόπο ένα γεγονός ή αυτό που ακούμε ή ακόμα και μια λέξη, όπως έχουμε ξαναπεί, γιατί οι λέξεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο τι έννοια εμείς δίνουμε στην κάθε μία. Νομίζω ότι το έκανα πολύ πολύπλοκο αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, αν και έχετε δίκιο σε όσα έχετε πει μέχρι τώρα. Πρώτη φορά η επικοινωνία για μένα έγινε τόσο πολύ πολύπλοκη, αν και σωστά τοποθετημένη από τα λεγόμενά σας ως έννοια. Εντάξει, όλα δεκτά. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποιο κύρος, να το πω έτσι, αν προσπαθήσει να μεταφέρει μια σωστή πληροφορία ή μια καινούργια ιδέα ή κάτι καινοτόμο ή οτιδήποτε, το ότι δεν είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου και μάλιστα αναγνωρισμένος, λέμε τώρα ένα παράδειγμα,
δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει σωστά την ιδέα του. Δεν είναι μόνο το κύρος έτσι όπως το βάζουμε με επίσημα κριτήρια. Μπορεί να είσαι, δηλαδή θα ακούσεις πιο εύκολα τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένος για το μήνυμα που θα σου φέρει. Θα ακούσεις πιο εύκολα τον άνθρωπο που ψήφισες για το μήνυμα που θα σου φέρει εναντί κάποιου άλλου. Θα ακούσεις πιο εύκολα τον αρχηγό της, τον προπονητή της ομάδας σου. Δηλαδή δεν είναι το κύρος με την έννοια των πιστηρίων. Είναι το εσύ που δίνεις τη μεγαλύτερη προσοχή συναισθηματικά και λογικά. Και το κύρος για σένα. Το κύρος για σένα ή το κύρος για την περίπτωση. Γιατί μπορεί ο άλλος να είναι καθηγητής πανεπιστημίου και να πάει να μιλήσει για το απορριπαντικό το τάδε και να μην του δώσουν το ανθρώπο μια τόση. Αυτό, και του λέει, έλα τώρα, εσύ που ξέρεις, θα ρωτήσω τη μάνα μου για το απορριπαντικό. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν έχει για σένα επιρροή, δεν έχει σε σένα κύρος και έτσι αν σου μεταφέρει ένα μήνυμα μπορεί να μην ακούσεις, έτσι ακριβώς μπορείς να δεχτείς και άκρητα έναν άνθρωπο που θα σου φέρει ένα μήνυμα επειδή εσύ έχεις επιλέξει ότι εγώ αυτόν τον εμπιστεύομαι. Okay, οπότε είναι περισσότερο το πώς επιλέγει ο δέκτης τον πομπό. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή, τέλεια. Εγώ είμαι ΑΕΚ, το είπε ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, ο προπονητής της ΑΕΚ, ότι ας πούμε αυτό είναι έτσι, άρα δεν κρίνω αυτό που λέει αν είναι έτσι. Κρίνω ότι ποιος το είπε, εγώ τον γουστάρω, αυτόν που το είπε, τον αγαπάω, αυτόν που το είπε, τον πιστεύω, τον εμπιστεύομαι, ναι. Άρα έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε κάποιος για να περάσει ένα ευρύτερο μήνυμα στην κοινωνία, ας το πούμε έτσι, ή σε μια ομάδα ανθρώπων, θα πρέπει πρώτα να έχει φροντίσει να γίνει αγαπητός, να γίνει δεκτός, αποδεκτός μέσα σε αυτή την ομάδα. Ένα από τα πράγματα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι ότι όσο πιο μαζικό θέλουμε να είναι ένα μήνυμα, χρειάζεται να βρούμε πολλούς τρόπους για να απευθυνθούμε σε πολλά επίπεδα ανθρώπων που δεκτών που ακούνε, δηλαδή άλλοι θέλουν περισσότερο συνέστημα, άλλοι θέλουν περισσότερα επιχειρήματα για να γίνει αυτό λογικό και να περάσει στην ακοή τους, άλλοι θέλουν οπτικοποίηση, παραδείγματα. Αν θέλεις να έχεις μια μαζικότητα σε αυτό που προσπαθείς να μεταφέρεις, πρέπει να έχεις και πολλά εργαλεία στη φαρέτρα σου για να το μεταφέρεις. Γιατί ο κάθε άνθρωπος καταλαβαίνει και με διαφορετικό τρόπο και πώς μαθαίνουμε σαν άνθρωποι και τι μας αρέσει και τι είμαστε εξοικειωμένοι. Οπότε όταν μεταφέρουμε ένα μήνυμα πρέπει να έχει όλες τις πτυχές για να έχουμε μεγαλύτερο κοινό. Ωστόσο, σε αυτό που ρώτησες πριν, Γιάννη, ναι, θα πρέπει να είσαι αγαπητός κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, αυτό είναι λίγο διφορούμενη για το αγαπητός. Το κάνω τα πάντα για να είμαι αγαπητός, ξεφεύγει. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Ναι, βέβαια. Όμως το λέω με την έννοια ότι η επικοινωνία ξεκινάει με το που σε βλέπει κάποιος. Χωρίς να μιλήσεις, χωρίς να κάνεις τίποτα. Περνάς από κάπου. Ήδη κάποιες πληροφορίες από τον τρόπο που περπατάμε, από τα ρούχα που έχουμε φορέσει, από το πώς είναι τα μαλλιά μας, από το τι τσάντα κρατάμε, κάποια πληροφορία την μεταφέρουμε. Διότι άμα με δείτε με αθλητικά και σακίδιο και το ποδήλατο, κάτι θα καταλάβετε εκείνη την ώρα. Άμα με δείτε με γόβα και τα γέρ, κάτι άλλο εικόνα θα περάσω. Βέβαια, αυτά έχουν να κάνουν και με τα κοινωνικά πρότυπα και πώς εμείς σήμερα, στη χώρα που ζούμε, στο σήμερα που ζούμε, πώς τα ερμηνεύουμε. Αλλά αφού αυτό είναι, μιλάω με αυτά τα δεδομένα. Γιατί μάλιστα, η επικοινωνία είναι και η εικόνα. Εκτός από αυτά που λέμε, οι λέξεις που λέμε, τα παραγλωσσικά φαινόμενα, ο χρωματισμός της φωνής, ο τόνος, το ύφος μας. Και φυσικά και η μη λεκτική επικοινωνία, που είναι η στάση του σώματος, αυτό που λέγαμε και πριν ακόμα και το πόσο σωστά θα περπατήσω ή πόσο χαλαρά ή βαριεστημένα στέκομαι ή περπατάω, κάποιο μήνυμα φέρνει. Άρα και η μη λεκτική επαφή κάτι λέει, το άγγιγμα, το βλέμμα, οι εκφράσεις. Η γλώσσα του σώματος, γενικότερα. Mm-hmm. Μάλιστα. Η επικοινωνία στις μέρες του κορονοϊού, στις μέρες του μένουμε σπίτι, έχει διαταραχτεί προφανώς, έτσι, γιατί πια δεν γίνεται με τον γνωστό τρόπο. Αν και ήδη τα τελευταία χρόνια, πάνω κάτω είχαμε συνηθίσει το chatting, να το πω έτσι, και την επικοινωνία μέσω διαδικτύου, ωστόσο τώρα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, σε μια κανονικότητα, η οποία ελπίζουμε να έρθει γρήγορα, θα γινόταν σε έναν χώρο όπου θα πίναμε μαζί το καφέ μας, θα κουβεντιάζαμε, θα αγγιζόμασταν, τέλος πάντων θα είχαμε μια φυσική παρουσία κάπου και θα κάναμε όλο αυτό που κάνουμε. Πάλι καλά που η τεχνολογία βέβαια μας δίνει τα εργαλεία να κάνουμε έστω και έτσι την επικοινωνία μας, αλλά δεν ξέρω, πάνω εδώ τι γίνεται. Σίγουρα έχει διαταραχθεί ο τρόπος επικοινωνίας με τους στενούς ανθρώπους της ζωής του καθενός, που είναι και μέσα από την επαφή τη φυσική και την αγκαλιά και οτιδήποτε τέτοιο. Από την άλλη, με ανθρώπους είτε στενούς είτε όχι,
για πολλοί κόσμο έχει ενταθεί με άλλους τρόπους η επικοινωνία λόγω της καραντίνας αυτής. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να έχει διαταραχθεί η επικοινωνία γιατί το συναίσθημα πολλών δεν είναι καλά. Δηλαδή, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει άγχος, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει νεύρο, μπορεί να υπάρχει αν είσαι κλεισμένος συνέχεια. Οπότε όλα αυτά μπορούν να παίξουν διάφορους ρόλους στην επικοινωνία, είτε να την εντείνουν για να παρηγορηθεί κάποιος ή για να νιώσει πιο ασφάλεια ή οτιδήποτε, ή μπορεί να κλειστεί περισσότερο επειδή δεν είναι καλά για να επικοινωνεί. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Έχω παρατηρήσει το εξής, ότι όταν επικοινωνείς μέσω μηνυμάτων, πολύ σύνηθες, ιδίως στους πιο νέους ανθρώπους στην εποχή μας και όχι μόνο τώρα που είμαστε στην καραντίνα, όταν λοιπόν επικοινωνείς μέσω μηνυμάτων, δεν είναι ο ίδιος ο τρόπος επικοινωνίας, μάλλον όχι. Νομίζω ότι διαταράσσεται για κάποιο λόγο, ότι υπάρχει πολύ θόρυβος, να το πω έτσι, μιας και χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη, μέσα από τα μηνύματα. Είναι διαφοροποιείται. Μπορεί να θέλω να πω, ας πούμε, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά, και να το πω με πολύ διαφορετικό τρόπο γράπτα, μέχρι και σε σημείο ότι να μην βγει το νόημα που θέλω, μέχρι και σε σημείο πολλές φορές κάποιες φράσεις ή προτάσεις που χρησιμοποιούμε στα γραπτά μας μηνύματα να παρεξηγούνται κιόλας. Έτσι. Ισχύει αυτό? Ισχύει 100%. Να πω εδώ, πριν πει ο Θοδωρής, θα σου δώσω το λόγο, Θοδωρή, να απαντήσεις αυτό. Να πω εδώ, σε αυτό που λέγαμε πριν για τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, σκεφτείτε ότι στη λεκτική επικοινωνία είναι 45% έχει νόημα η λεκτική και 55% η μη λεκτική. Μη λεκτική είναι η στάση του σώματος. Άμα σου πω, ναι, σε ακούω με ενδιαφέρον. Έλα, πες μου Γιάννη, τι ήθελες να με ρωτήσεις. Καταλαβαίνεις το μήνυμα ότι δεν είμαι και τόσο συγκεντρωμένη εκεί. Επίσης, από το 45% της λεκτικής επικοινωνίας, το 38% αναφέρεται στα παραγλωσσικά φαινόμενα. Στον τόνο και στο χρωματισμό της φωνής. Ξέρετε, είναι το ανέκδοτο που λένε, ρωτάς τη γυναίκα σου, τι έχεις? Τίποτα. Ξέρεις, αυτό το τίποτα έχει σημασία πώς θα διατυπωθεί. Οπότε, στο γραπτό λόγο, αυτά χάνονται τα στοιχεία της αμεσότητας που μπορείς πολύ γρήγορα να ερμηνεύσεις τι θέλει να πει ο άλλος. Ωστόσο, αν μπαίναμε στον κόπο να γράψουμε σωστά, νομίζω θα ήταν. Το θέμα είναι η βιασύνη μας και ότι είμαστε λίγο ζαπατσούλιδες όταν ειδικά στα social media γράφουμε. Γιατί όταν πας να γράψεις ένα επίσημο email, μια χαρά τα γράφουμε αναλυτικά. Δεν ξέρω τι λες, Θοδωρή. Εγώ θα γίνω λίγο πιο σκληρός από σένα. Θα πω ότι πολλοί κόσμοι είναι πολύ κακός χειριστής του λόγου, ούτως ή άλλως. Πάρα πολλοί κόσμοι. Αυτό για μένα δεν σημαίνει μόνο θέμα μόρφωση. Είναι ότι όποιος, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει τεράστια συνάφεια μεταξύ του είμαι κακός στο χειριστής του λόγου με το δεν είμαι συγκεκριμένος σε αυτά που σκέφτομαι. Δεν μπορώ να δομήσω τη σκέψη μου, δηλαδή. Άρα δεν μπορώ να την εκφράσω και σωστά. Και πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται γραπτά, που υπάρχει και ένα άλλο ολόκληρο θέμα με τις, πόσο πιο εύκολα γράφουμε πράγματα από ό,τι θα τα λέγαμε προφορικά ενδεχομένως. Γι' αυτό και υπάρχουν και διάφορα σχόλια πολύ σκληρά και πολύ κακεντρεχή, εύκολα γραπτά, ενώ στα προφορικά προφανώς δεν θα έλεγες κάτι τέτοιο προ αυτόν τον άνθρωπο που το σχολιάζει. Υπάρχουν πολλές ευκολίες γραπτές που δεν στα δίνει ο προφορικός λόγος και πολλές δυσκολίες επειδή ακριβώς το γραπτό είναι γραπτό και δεν έχει εσένα μπροστά να το υποστηρίξεις απαραίτητα και είναι έκθετο μετά που το γράφεις σε ερωτήσεις, ερμηνείες κτλ. Επειδή δεν είσαι καλός χειριστής του λόγου και επειδή δεν έχεις δομημένη σκέψη και επειδή δεν έχεις ξεκαθαρίσει τι θες να επικοινωνήσεις, είναι προφανές ότι αυτό που επικοινωνείς τελικά είναι άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, ύστερα και από αυτά που υπόθηκαν, εγώ θα έλεγα ότι τώρα που μένουμε σπίτι, πολύ προτιμότερο, αν θέλουμε να πούμε, να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο, να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, παρά να αρχίσουμε τα μηνύματα. Τι λέτε? Ανάλογα την περίπτωση. Είναι ανάλογα ποιος είναι ο στόχος σου και ποιο μηνύμα θες να μεταφέρεις. Ανάλογα. Εξαιρετικό. Και ανάλογα, βέβαια, και πόσο δομημένη είναι η σκέψη μου, αυτά που μας έλεγε ο Θοδωρή πριν. Αυτό. Εγώ θα πω αυτό. Να παρατηρούμε τον εαυτό μας, το σκέφτη, σκέφτομαι, τι νιώθω. Και ανάλογα με το ποιο είναι ο στόχος που είπε και η Ελίνα, είπα πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με ποια πρόθεση επικοινωνώ με τον άλλον, τι θέλω να πέρα, τι θέλω να του πω, τι θέλω να γίνει. Να προσπαθούμε να το βάλουμε όσο γίνεται αυτό που θέλουμε να περάσουμε σύμφωνα με την πρόθεση. Okay.
Πάντως, κλείνοντας να πούμε ότι η επικοινωνία είναι με ένα μεγάλο κομμάτι. Έχει πολλές πτυχές, δεν θα τις αναλύσουμε σήμερα εδώ. Να πω ότι όμως οι δεξιότητες της επικοινωνίας θεωρώ ότι είναι τρεις βασικές. Είναι η καλή ανατροφοδότηση, και θα σας πω τι εννοώ με αυτό, η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση. Δηλαδή, αυτά τα τρία, όταν ασκούμε ενεργητική ακρόαση, ακούμε με στόχο να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τον άλλον. Όταν δίνουμε ανατροφοδότηση, όχι κριτική, όταν εξηγούμε σύγχρονα, χωρίς κριτική διάθεση, τι αντιληφθήκαμε, με στόχο να επικοινωνήσουμε και εμείς τι καταλάβαμε. Και έχουμε συνέστηση, αυτόματα βελτιώνει κατά πάρα πολύ την επικοινωνία. Όλα τα άλλα, το τι ρούχα θα βάλω, ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσω, ναι, βοηθάνε, αλλά η ουσία νομίζω κρύβεται σε αυτά. Γιατί στην τελική κατάσταση, στην τελική ανάλυση, η επικοινωνία έχει επιτυχία αν είναι αποτελεσματική ή μη αποτελεσματική. Ο στόχος δηλαδή είναι αν θα περάσω το μήνυμά μου ή όχι. Οκ. Θοδωρή. Ακριβώς αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ σε όλο αυτό. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελίνα. Μείνετε συντονισμένοι. Σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια στο θέμα, έτσι δεν είναι, Ελίνα? Ναι, αμέ, μπορούμε να το είπαμε. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μπορούμε να πιάσουμε πτυχή-πτυχή και να την αναλύουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, γεια σας. Μένουμε σπίτι, επικοινωνούμε, συνεχίζουμε και επικοινωνούμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια. Yeah.